Καλημέρα, Νικήτα. Όσο καλή μπορεί να είναι, βέβαια, αυτή η μέρα, αυτή τη στιγμή γράφεται η τελευταία πράξη του δράματος για τον 20χρονο έβερτη Γιώργο Χατζιονά. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, ταξιδεύει για την τελευταία του κατοικία. Αρχίζει, όπως αντιλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή, η εξόδιος ακολουθία από τον Ιερό Ναό του Θεού Σοφία στο Στρόβολο. Να πω ότι βρισκόμαστε στον χώρο, λίγο έτσι μακριά από την εκκλησία, καθώς σεβόμενοι την επιθυμία της οικογένειας και των συγγενών. Δεν καταφέραμε να βγάλουμε τα οποιαδήποτε πλάνα, ούτε να εισέλθουμε εντός του Ιερού Ναού. Είναι κατανοητό αυτό, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα, τόσο για τους συγγενείς, όσο για την Κύπρο, όσο και για την Ελλάδα. Η κηδεία, όπως είπες και εσύ, είναι δημοσία δαπάνη και σε αυτήν παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως επίσης ο Υπουργός Άμυνας, πολιτικοί αξιωματούχοι, στρατιωτικοί εκπρόσωποι κομμάτων και άλλων οργανώσεων. Ενώ να πούμε πως χθες με την άφιξη της ορού του 20χρονου Γιώργου Χατζιονά έφτασαν μαζί του και αρκετοί συνάδελφοι από την Κύπρο και την Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν να πούν το τελευταίο αδείο στον αγαπημένο τους Γιώργο, μόλις 20 ετών, ο οποίος έσβησε αναπάντεχα το πρωί της Παρασκευής σε άσκηση στη Ρεντίνα. Είναι άνθρωποι που ήταν εκεί μαζί του τα τελευταία 2 χρόνια. Ήταν άνθρωποι που πέρασαν όλα αυτά που περνάνε οι υποψήφοι αξιωματικοί σε αυτές τις σχολές και ήταν μαζί του και εκείνες τις δύσκολες τελευταίες ώρες και είναι τώρα μαζί του και στο τελευταίο αντίον, Ντέμπι Νικολάου. Σωστά, Νικήτα. Η είδηση του θανάτου του 20χρονου έβελτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έσβησε κατά την διάρκεια άσκηση την περασμένη Παρασκευή στη Ρεντίνα, σκόρπισε απέραντη θλίψη και συγκλονισμό τόσο σε αυτούς που το γνώριζαν όσο και στην κοινωνία ευρύτερα, και είναι συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες που ακούστηκαν και χθες αναφορικά με τον θάνατο του 20χρονου. Βρισκόταν σε μια διαγωνιστική πορεία. Ο Γιώργος σε κάποιο σημείο φαίνεται να έχασε το δρομολόγιο, πήρε λάθος το δρομολόγιο όταν έχασε τις αισθήσεις του και τότε οι έρευνες άρχισαν και αναβρέθηκε μετά από ώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού, ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, παραμένει άγνωστο κατά πόσο μετά που έχασε τις αισθήσεις του ο Γιώργος εντοπίστηκε εγκαίρος. Υπάρχουν και δημοσιεύματα σήμερα στον Φιλελεύθερο για πνευμονικό είδημα. Θα δούμε σε λίγο τι μπορεί να προκαλέσει, πώς μπορεί να προκληθεί μάλλον το πνευμονικό είδημα. Θα μας εξηγήσουν οι αρμόδιοι γιατροί για να ψάξουν, να δουν και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Συνεπώς αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον άτυχο Γιώργο. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε στο φως. Και κουράγιο στην οικογένεια Ντέμπι Νικολάου και στα αδέλφια του. Σωστά, Νικήτα. Είναι αρκετά τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα γύρω από αυτή την τραγωδία. Κάποιες πληροφορίες, όπως είπες και εσύ, αναφέρουν πως από την νεκροτομή που διενεργήθηκε φαίνεται ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε πνευμονικό είδημα. Δεν είναι κάτι που έχει επιβεβαιωθεί από έγκυρη πηγή, από ιατροδικαστήριο. Ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, τώρα δύο Υπουργεία Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, γιατί να μην δώσουν ενημέρωση προς τα έξω τι πήγε λάθος και πώς πέθανε το παιδί. Δηλαδή, πρέπει να βγουν και να πούν συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να είναι και μια επιθυμία της οικογένειας. Το να μην πούν, δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Ναι. Μάλιστα, θα το δούμε και στη συνέχεια. Μπορεί να αναμένουν έτσι ώστε να ολοκληρωθούν και οι εξετάσεις από τις ελληνικές αρχές, έτσι ώστε να καταλήξουν στα συγκεκριμένα πορίσματα που, για την αιτία που οδήγησαν στον θάνατο τον 20χρονο έβελπη Γιώργο Χατζιονά. Μάλιστα, εδώ η άφιξη του Προέδρου πριν από λίγο. Ήρθε εκεί ο Πρόεδρος να συμπαρασταθεί στο πένθος της οικογένειας. Πραγματικά μια δύσκολη μέρα για όλη την Κύπρο, για την οικογένεια, για αυτούς τους χαροκαμένους γονείς. Για τα αδέλφια, πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Ντέμπι Νικολάου, σε ευχαριστούμε. Αυτά από το τελευταίο ταξίδι του άτυχου.
Γιώργο.